Είμαστε με τον αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κύριο Στράτο Γεωργούλα, και το επίκεντρο της συζήτησής μας θα είναι το νομοσχέδιο για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Θα ήθελα να μας πείτε με αφορμή αυτό ποια είναι η απόφαση της Συγκλήτου. Ναι, το οποίο να πω πολύ συνοπτικά και ως τίτλο, η ταφόπλακα του Βορείου Αιγαίου, το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση. Η απόφαση της Συγκλήτου έχει εκφραστεί λοιπόν προσφάτως κιόλας και πολύ συνοπτικά. Μπορώ να σας πω ότι έχει να κάνει με δύο μέρη. Το πρώτο είναι ότι ζητάμε πρωτίστως τη στήριξη του Δημοσίου Πανεπιστημίου και δευτερευόντως θέτουμε διάφορες αμφιβολίες, προβληματισμούς για αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά πέρα από την απόφαση της Συγκλήτου, νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε και τους λόγους και επιχειρήματα συνολικά που έχουν τεθεί από την πανεπιστημιακή κοινότητα με κάθε μορφή διεκδίκησης, από τους φοιτητές, φοιτητικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, από συλλόγους καθηγητών, συλλόγους διοικητικού προσωπικού, που αυτή τη στιγμή πραγματικά αντιδρούν. Και κάποια στιγμή αυτοί οι λόγοι θα πρέπει να κοινοποιηθούν στην ευρύτερη κοινότητα και της Μυτιλήνης και του Βορείου Αιγαίου και του Αιγαίου γενικότερα, για να έχουμε μαζί μας αρρωγούς και αυτούς τους ανθρώπους, πολίτες, κατοίκους που ζουν και εργάζονται σε αυτή την περιοχή, η οποία πραγματικά θα έχει μεγάλα προβλήματα αν τελικά ιδρυθούν αυτά τα λεγόμενα πανεπιστήμια, σίγουρα μεν ιδιωτικά, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο απλώς είναι η παροχή σε υπηρεσιών εκπαίδευσης. Έχουμε πολλά να πούμε δηλαδή και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Πέρα από την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστήμιων, το νομοσχέδιο προβλέπει και κάποιες άλλες αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει με τα δημόσια πανεπιστήμια. Εκεί υπάρχουν εκφράσεις ή σας βρίσκουν σύμφωνους κάποιες? Καλά, είμαστε λίγο κυριολεκτικά, διότι δεν αντιμετωπίζονται τα υπαρκτά προβλήματα στη δημόσια εκπαίδευση με αυτό το νομοσχέδιο. Αρκεί να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, όπως ήδη γνωρίζετε και έχει ήδη βγει στη δημοσιότητα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αλλά και συνολικά τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια βρίσκονται στην κορυφή των ληστών της διεθνούς αξιολόγησης. Παράγουν εκπληκτικό έργο και αυτό παρά το γεγονός ότι έχουμε την υψηλότερη ποσοστιαία αναλογία φοιτητών με καθηγητές, δηλαδή έχουμε πολύ λίγους καθηγητές, άρα η κυβέρνηση δεν δίνει θέσεις καθηγητών ενώ πρέπει να δώσει, πρόσφατα έδωσε μόνο 8 θέσεις ΔΕΠ σε όλο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για 18 τμήματα. Έχουμε πολύ λιγότερα χρήματα που δίνονται μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον τακτικό προϋπολογισμό σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του κόσμου. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ πολύ κάτω από το μέσο όρο, ούτε στο 1/6 του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι δεν καλύπτονται αυτές οι υπαρκτές ανάγκες, παρά το όλα τα προβλήματα που φυσικά δεν καλύπτονται από κανένα νομοσχέδιο, δεν αντιμετωπίζονται αυτά, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συνολικά η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα παράγει εκπληκτικό έργο σύμφωνα και με τις διεθνείς αξιολογήσεις. Σε ό,τι έχει να κάνει με το νομοσχέδιο, υπάρχει μια πρόβλεψη για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο που βρίσκεται σε μια ευαίσθητη γεωγραφικά περιοχή. Γιατί δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο και για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου? Εγώ χαίρομαι καταρχάς που υπάρχει αυτό σε επίπεδο λόγου από το νομοσχέδιο, ότι επειδή υπάρχει σε μια ευαίσθητη περιοχή πρέπει να το φροντίσουμε. Αλλά ας διαβάσουμε λίγο πιο προσεκτικά τον νόμο, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ είμαι αποδέκτης κειμένων αντίδρασης από συναδέλφους μου καθηγητές στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, που μπορεί ο νόμος να λέει ότι πρέπει να στηρίξουμε το Δημοκρίτιο, αλλά ταυτόχρονα κλείνουμε τρία τμήματα και φτιάχνουμε ένα τρίτο. Ένα μέσα από αυτά τα τρία, δηλαδή, ή ενσωματώνουμε το παλιό ΤΕΙ της Καβάλας που είχε γίνει το Διεθνές Πανεπιστήμιο στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο χωρίς πρόβλεψη αντίστοιχων αυξήσεων στα κονδύλια. Δηλαδή μπορεί ο νόμος να λέει κάτι, υπερασπίζομαι ας πούμε το Δημοκρίτιο για χι λόγους και πολύ σωστούς λόγους, αλλά μετά το κείμενο του νόμου να λέει κάποια άλλα πράγματα. Εγώ τέτοιες βοήθειες τις φοβάμαι. Τουλάχιστον το καλό είναι, και αυτό θα πρέπει να παλέψει και η τοπική κοινωνία μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η αναγνώριση των υπαρκτών αναγκών και της προσφοράς του Πανεπιστήμιου Αιγαίου σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την ακριτική περιοχή. Τι αντίκτυπο έχει το νομοσχέδιο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου? Θα πρέπει να δώσουμε στον κόσμο που μας ακούει μια οπτική η οποία θα πρέπει να γίνει κατανοητή. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένας ζώντας οργανισμός. Έχει περάσει πολλά νομοσχέδια, πολλούς νόμους. Όπως ο ζώντας οργανισμός είναι και ο νόμος, και όπως καταλαβαίνετε, ένας νόμος μπορεί να αλλάξει, μπορεί να μην εφαρμοστεί άμα είναι αποτυχημένος. Σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι αποτυχημένο το νομοσχέδιο, έχει αποτυχημένες προτάσεις. Αυτό που θα έχει επίπτωση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν θα είναι φυσικά ότι θα κλείσει, αλλά θα είναι η μετάλλαξή του.
μετάλλαξη τους προς κάτι χειρότερο. Αυτό που ονομάζει η κυβέρνηση ότι μπορεί να υπάρξει ένας ανταγωνισμός με τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ναι, θα υπάρχει ανταγωνισμός προς τα κάτω. Η εμπειρία μας και μέσα από έρευνες που έχουν γίνει, να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα, είναι καλό απέναντι σε φωνασκίες ή απέναντι σε μια τυφλή υπακοή στο τι λέει η κυβέρνηση χωρίς να έχει διαβάσει τους νόμους. Εμείς, η πανεπιστημιακή κοινότητα, το μόνο που έχουμε να αντιπαραθέσουμε είναι τα λογικά επιχειρήματα, η δουλειά μας, οι έρευνές μας. Έρευνες λοιπόν έχουν δείξει ότι από τη λειτουργία τέτοιων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων σε άλλες χώρες μειώνεται η ποιότητα των σπουδών. Είναι πολύ άσχημες οι συνθήκες εργασίας των συναδέλφων μας σε βαθμό εξάντλησης. Το προϊόν της εκπαίδευσης στο πτυχίο από κόπο, φαντάζομαι αυτό απευθύνεται σε όσους έχουν ένα πτυχίο, καταλαβαίνουν πόσο κόπο έχει να τον πάρεις και πόση δουλειά έχει να το πάρεις. Γίνεται ένα αγαθό που απλώς το αγοράζεις. Έχουμε δηλαδή αναφορές συναδέλφων μας, οι οποίοι μας έχουν δείξει μηνύματα από προέδρους τμήματων στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Πληρώνει, πρέπει να το δώσεις. Άσχετα τι θα γράψει, άσχετα θα παλέψει, άσχετα αν πατάει στα μαθήματα. Σε όλα αυτά λοιπόν αυτός ο ανταγωνισμός, και για να μην χαθεί κόσμος από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, φοβάμαι ότι θα το μεταλλάξει σε μια μορφή εκπαιδευτηρίου, σε μια μορφή παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ποιοτικής μεν με αυτούς τους καθηγητές, με αυτούς τους συναδέλφους που σαφέστατα είμαστε περήφανοι, από διαζώσεις εξ αποστάσεως. Αυτό δεν θα έχει επίπτωση στο ίδιο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά θα έχει επίπτωση στον τόπο αυτό. Σκεφτείτε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτός ο οργανισμός έχει τους περισσότερους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται και προσφέρουν με την κατανάλωσή τους, αλλά και πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά, σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και εδώ στη Μυτιλίνη. Τι θα γίνει άμα 15.000 προπτυχιακοί φοιτητές και άλλοι 5.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφοι διδάκτορες πάψουν να ζουν εδώ πέρα σε αυτόν τον τόπο? Τι θα γίνει για αυτόν τον τόπο? Πόσα χρήματα θα χαθούν, πόσο επιπλέον κέρδος, όφελος σε πνευματικό, σε πολιτιστικό επίπεδο που προσφέρει το πανεπιστήμιο, αυτό θα χαθεί? Το πανεπιστήμιο δεν θα χαθεί, θα μεταλλαχθεί. Και αυτό είναι ένα κίνδυνο από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνουν πρωτίστως στα μεγάλα αστικά κέντρα και θα πουλάνε πτυχία μόνο με ένα αντίκρισμα οικονομικό, το οποίο και αυτό εν τέλει θα οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση δημόσιου χρέους και εν τέλει σε μεγάλη οικονομική κρίση που θα κληθούμε να την πληρώσουμε και εμείς. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα είναι ότι καμία ιδιωτική επιχείρηση που παρέχει ιδιωτική εκπαίδευση στο εξωτερικό δεν το κάνει χωρίς κρατική χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει ιδιωτικός τομέας χωρίς κρατική χρηματοδότηση. Αυτά τα λεφτά για να κάνουν επενδύσεις, ώστε σύμφωνα με τον νόμο που λέει να έχεις δυνατότητα να φτιάξεις βιβλιοθήκες, να φτιάξεις κτίρια, να προσλάβεις προσωπικό, θα τα πάρεις από αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία επί του παρόντος δίνονται και στην περιφέρεια, και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στην Λέσβο. Επίσης, το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αυτά τα εκπαιδευτήρια θα πουλάνε τις υπηρεσίες τους, τις εκπαιδευτικές, μέσω διδάκτρων. Για να κάνεις αυτά τα διδάκτρα στο εξωτερικό, τα παιδιά αναγκάζονται και οι οικογένειές τους να πάρουν δάνεια. Αυτά τα δάνεια, είτε όπως καταλαβαίνετε, θα είναι πολύ δύσκολο να τα αποπληρώσεις, είτε σε μερικές χώρες δίνονται με τη μορφή επιδότησης, τα οποία σημαίνει το κράτος επιδοτεί κάποιες οικογένειες, τα οποία δεν τα ξεπληρώνει, τα οποία μετά πάνε στο δημόσιο χρέος, πάνε σε τρύπα μαύρη στις τράπεζες, τα οποία μετά θα κληθούμε εμείς να ξεπληρώσουμε αυτές τις τράπεζες όπως το έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολλά τα προβλήματα που δημιουργεί και σε μια γενικότερη οπτική αυτό που θα κάνει θα είναι να αντιστρέψει αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα ως περιφερειακή ανάπτυξη. Μια μεταφορά κεφαλαίων και ανθρώπινο κεφαλαίο, δηλαδή ανθρώπων που ζουν, και κεφαλαίο με την έννοια των χρημάτων, από την περιφέρεια προς το κέντρο. Μια νέα εποχή, δεκαετίας του 60, θα αρχίσουμε να ζήσουμε εδώ πέρα και όχι σίγουρα τις εποχές του 80 και 90 που είχαμε μάθει με το ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αυτό ο κόσμος θα πρέπει να το καταλάβει εδώ, ότι έχει να χάσει πάρα πολλά και ως προς το άμεσο οικονομικό όφελος, ως προς το έμεσο όμως πολιτιστικό κοινωνικό όφελος θα χάσει σίγουρα πάρα πολλά, γιατί πια σκεφτείτε ότι θα πηγαίνει σε κάποιους γιατρούς οι οποίοι θα έχουν βγάλει ένα πανεπιστήμιο εντός εισαγωγικών, το οποίο οι φοιτητές θα έχουν αγοράσει το πτυχίο τους χωρίς να μάθουν πράγματα για να κάνουν καλά την ιατρική τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ειδική μετακύριση, εσείς σαν πανεπιστήμιο είχατε ζητήσει να προβλεφθεί κάτι στο νομοσχέδιο?
όλα τα πανεπιστήμια και μέσα από τους συνόδους αλλά και μέσα από προσωπικές επαφές με την ηγεσία του Υπουργείου έχουν συγκεκριμένα αιτήματα. Αυτά τα αιτήματα ανανεώνονται και επί του παρόντος σε ένα δεύτερο βαθμό αυτό που θα κάνουμε ως Πανεπιστήμιο Αιγαίου και προχωράμε είναι την πλήρη κάλυψη της φοιτητικής στέγης. Ήδη στα περισσότερα νησιά έχουμε καλύψει το 100% των αιτήσεων. Είναι τα νησιά Χίος, Ρόδος, Σύρος και Λίμνος. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε και θα απαντήσουμε με πρόσκληση για δημιουργία νέων εστιών στη Μυτιλίνη και στη Σάμο που είναι το άμεσο σχέδιο, συν το ότι θέλουμε να βελτιώνουμε πάντα τις συνθήκες της παροχής υπηρεσιών προς όλους τους φοιτητές στη σύντηση και στη στέγαση. Σαφέστατα θα ζητήσουμε την περαιτέρω ανάπτυξη, σαφέστατα θα ζητήσουμε περαιπάνω θέσεις εργασίας, παραπάνω θέσεις εισακταίων, παραπάνω θέσεις καθηγητών, γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με τους συναδέλφους μου και με την εργασία τους, αλλά θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και οι συνθήκες υπηρεσιών προς τους φοιτητές μας. Στον αντίλογο έχει υποθεί ότι η Ελλάδα είναι από τις μοναδικές χώρες στον κόσμο όπου δεν υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και πως πολλοί φοιτητές που κατάγονται από τη χώρα μας φεύγουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν και πως με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το πληθυσμό στη χώρα μας. Ποια είναι η δική σας απάντηση σε αυτό? Ναι, είναι ψεύτικα και τα δύο επιχειρήματα της κυβέρνησης. Είναι ψεύτικα σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, τα οποία τα έχω εδώ μπροστά μου. Το πρώτο επιχείρημα λοιπόν, ότι στην Ελλάδα είναι, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει μη κρατικά πανεπιστήμια. Οι περισσότερες χώρες λοιπόν, το ποσοστό φοιτητών που σπουδάζουν, που φοιτούν σε δημόσια πανεπιστήμια, και μιλάμε για χώρες όπως η Δανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, αγγίζει το 100% σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Συνολικά το ποσοστό, και στις άλλες χώρες είναι 93%, συνολικά το ποσοστό είναι τρομακτικά μεγάλο. Να φανταστείτε ότι η Eurostat λέει ότι τα άτομα σε όλη την Ευρώπη και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη των 27, που φοιτούν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι το 9,8%. Δηλαδή το 90% των φοιτητών στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή φοιτούν σε δημόσια πανεπιστήμια. Το δεύτερο επιχείρημα, εκεί είναι μεγαλύτερα τα ψέματα της κυβέρνησης και δυστυχώς δεν πρέπει να το πιστέψουμε, αφορά ένα πρόβλημα που νομίζουν αρκετοί ότι είναι υπαρκτό. Υπάρχουν χιλιάδες αυτή τη στιγμή Έλληνες φοιτητές οι οποίοι φοιτούν στο εξωτερικό και νομίζουμε ότι αν κάνουμε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια δεν θα φοιτούν. Καλά, αυτό φαίνεται εύκολα καταρχάς με το γεγονός ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεκάδες κολέγια τα οποία δεν έχουν απορροφήσει όμως αυτόν τον πληθυσμό. Αυτός ο πληθυσμός είναι 37.000 σύμφωνα με τα στοιχεία της UNESCO, του Στατιστικού Ινστιτούτου της UNESCO, το οποίο μας αναφέρει ότι η τελευταία μέτρηση που έκανε, 37.530 Έλληνες φοιτητές σπουδάζουν στο εξωτερικό. Ξέρετε πού? Μόνο το 5% σε προπτυχιακές σπουδές. Μόνο το 5% από αυτούς τους 37.530 φοιτητές σπουδάζουν σε προπτυχιακές σπουδές. Φανταστείτε μια πολύ πολύ μικρή αύξηση, ούτε καν ζητάμε φυσικά, που θα το θέλαμε βέβαια, να φτάσει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια αύξηση του 1% παραπάνω στην κρατική χρηματοδότηση σε καθηγητές, σε υποδομές και φυσικά να απελευθερωθούν η δυνατότητα να παίρνουμε περισσότερους εισακταίους, λύνει το πρόβλημα αμέσως. Λύνει αμέσως το πρόβλημα στα προπτυχιακά. Δεν το θέλει αυτό η κυβέρνηση. Αντιθέτως, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, θέλει να δημιουργήσει περαιτέρω πρόβλημα. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι επειδή το 95% από αυτούς τους φοιτητές σπουδάζει κυρίως μεταπτυχιακά, μάλλον αποκλειστικά μεταπτυχιακά και είναι οι υποψήφοι διδάκτορες, αυτοί, σύμφωνα με συνεντεύξεις που έχουν γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, το κάνουν. Να το πούμε πολύ απλά, γιατί δεν έχουν στον ήλιο μοίρα σε αυτή την αγορά την ελληνική. Είναι πια εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θέλει να επενδύσει ακριβώς επειδή έχει πάρει τα προσόντα από τα ελληνικά πανεπιστήμια στο εξωτερικό για να βρει μόνιμη δουλειά. Άρα θα πρέπει να αλλάξει η αγορά εργασίας στην Ελλάδα, να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, ώστε εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να κάνει και τις μεταπτυχιακές του σπουδές και να βρει δουλειά εδώ πέρα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Ότι διώχνει τα παιδιά του, το brain drain, γιατί δεν μπορεί να τα απορροφήσει εργασιακά. Αν μιλάμε για προπτυχιακές σπουδές, επαναλαμβάνω, μόνο το 5%
και αυτό το οποίο λύνεται πανεύκολα με μια ελαχιστότατη αύξηση, ούτε καν να φτάσουμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στήριξης στα δημόσια πανεπιστήμια. Ας σταματήσουμε τα ψέματα λοιπόν. Ας σταματήσουμε τα ψέματα πραγματικά και ας δούμε με επιχειρήματα και με στοιχεία κάθε ένα από αυτά που λέει η κυβέρνηση. Να το δούμε στα μάτια και να είμαστε ειλικρινείς. Σε ό,τι έχει να κάνει με το άρθρο 16, υπάρχουν κάποιοι συνταγματολόγοι που λένε ότι μπορεί να αλλάξει. Ποια είναι η δική σας άποψη? Ναι, κοιτάξτε, αυτό που έχει αναφερθεί στη συζήτηση, γιατί οι περισσότεροι συνταγματολόγοι, όπως καταλαβαίνετε, διαβάζουν το νόμο ακριβώς όπως το διαβάζει και ο απλός κόσμος. Λέει, απαγορεύεται κάτι, οτιδήποτε που να μην είναι δημόσιο. Το λέει καθαρά το άρθρο 16. Αυτό που είπε η κυβέρνηση αρχικά είναι ότι μέσα το άρθρο 28, το οποίο λέει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις προηγείται το ευρωπαϊκό δίκαιο, υπάρχει δυνατότητα αναγνώριση των παραρτημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δεν θα αναμένουμε παραρτήματα από αμερικάνικα πανεπιστήμια, από αγγλικά πανεπιστήμια, από άλλες χώρες, γιατί αυτά απαγορεύονται από το άρθρο 28. Εκτός αν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, οπότε μιλάμε για πλήρη καταστρατήγηση του άρθρου 16 και πάλι νέα ψέματα. Έτσι κι αλλιώς τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, στο πλαίσιο της διεθνοποίησης συνεργάζονται και με τα ελληνικά πανεπιστήμια και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κάνουμε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα, κοινά summer schools, έχουμε κοινές εκδηλώσεις. Όλος ο χώρος της Ευρώπης, το χώρο της τριτοβάθμιας παιδείας, συνεργάζεται. Και αυτό το βλέπω γιατί είναι και κομμάτι του αντικειμένου μου εδώ πέρα στην Αντιπρετανία. Είναι ψεύδι λοιπόν να λένε ότι κάποιοι θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να φτιάξουν παραρτήματα, όταν ήδη υπάρχουν αυτά και όπως και υπάρχουμε και εμείς σε αυτές τις χώρες, και ειδικά δε με το πρόγραμμα Εράσμους, όπως ξέρετε, αυτό το πράγμα έχει ενταθεί και μιλάμε για πολλές χιλιάδες φοιτητές που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις σπουδές αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και να αναγνωρίζονται στην Ελλάδα μέσα από ένα δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Γι' αυτό σας λέω, είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υποκρίνονται πολλά ψεύδι και θα πρέπει εμείς με την έρευνά μας και με τον ήπιο λόγο μας, τον ακαδημαϊκό λόγο μας, να το κάνουμε κοινωνούς στην ευρύτερη τοπική κοινωνία για να καταλάβουν λιγάκι και να πιέσουν τους βουλευτές να ψηφίσουν με το μυαλό και όχι με την τυφλή υπακοή.